Καλημερίζω τον κύριο Βαρδάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρουβιουράκη. Καλά εσείς? Να πούμε δύο κουβέντες. Πριν πάω στην Ολομέλεια της Βουλής, πριν πάω στη συζήτηση για τον ΟΕΔ, ότι σήμερα ξεκινάει και το συνεδριό σας, ναι? Ναι, ναι, κυρία Ρουβιουράκη, ξεκινά το συνεδριό μας σήμερα. Στις 18.30 ξεκινάμε την ομιλία του Προέδρου και ακολουθεί Σαββατοκύριακο, που Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που και την Κυριακή θα έχουμε ψηφοφορία επί των προτάσεων που θα κατατεθούν. Νομίζω, κυρία Βουγγεράκη, μια κουβέντα μόνο, ότι αναμένουμε από τα μέλη του συνεδρίου να ψηφίσουν, να εγκρίνουν μάλλον καλύτερα τις προτάσεις του Προέδρου για την εκλογή Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος. Είμαι ένας από αυτούς που το υποστηρίζουν αυτό. Και ευελπιστούμε και φιλοδοξούμε ότι θα είναι ένα συνέδριο ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα βάλει τις βάσεις, αν θέλετε, για μια νέα αρχή με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή. Και νομίζω ότι είναι πλέον μονόδρομος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει ένα κίνημα μαζικό, ένα αναδυνατικό, ισχυρό, ικανό να επενδύσει και να εμπνεύσει, να επενδύσει εισαγωγικά και να εμπνεύσει την κοινωνία, αλλά και να αποτελέσει, αν θέλετε, την πρόταση εκείνη που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μας για να βγει από τα τεράστια αδιέξοδα που έχει περέλθει. Μάλιστα. Αδιέξοδο το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, δουλειές ξανά, γιατί όλοι εσείς της αντιπολίτευσης μιλάτε για νεοφιλελεύθερη κοπή διατάξεων που μεταξύ άλλων καταργούν κυριακάτικες αργίες και σχετικοποιούν την απονομή των συντάξεων. Από την άλλη έρχεται ο Κωστής ο Χατζηδάκης και λέει πώς μπορεί να οδηγηθεί στην υποβάθμιση ο ΟΑΕΔ με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, το ψηφιακό μητρό, την ψηφιακή κάρτα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ότι δεν διακατέχεται από καμία τιμωρητική διάθεση σε βάρος των ανέργων. Λέει, τι είδους τιμωρία είναι η εισαγωγή για πρώτη φορά του επιδόματος εργασίας, δηλαδή η δυνατότητα ένας άνεργος που προσλαμβάνεται να παίρνει το μισό επίδομα ανεργίας μέχρι και το χρόνο που θα έπαιρνε κανονικά αν δεν προσλαμβανόταν. Είπε ότι... Ναι, τελειώστε. Λοιπόν, όταν ακούς τέτοιες κουβέντες, παρακαλώ με δύο κουβέντες πείτε μας ποια είναι ακριβώς η δική σας η θέση και γιατί πιστεύετε ότι όλο αυτό είναι λάθος και βάλει κατά των ανέργων. Κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορείς αυτά να τα πεις με δύο κουβέντες εδώ. Εγώ ξέρετε ότι έχω μάθει να μιλούμε πραγματικά στοιχεία, δεν θα φιλολογήσω, δεν φιλολογώ και στα πλαίσια αυτά ήταν και η τοποθέτησή μου στην Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και μετά βγάλαμε και μια νέα ανακοίνωση σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του ΑΕΛ. Κοιτάξτε, σε τέσσερις επιτροπές, κυρία Δουλγεράκη, τέσσερις επιτροπές των κοινωνικών υποθέσεων που είχε έρθει το νομοσχέδιο, δεν καταφέραμε, σύσσωμη είπατε, η αντιπολίτευση. Δεν καταφέραμε η αντιπολίτευση σύσσωμη να πείσουμε τον κύριο Χατζηδάκη να σταματήσει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Έχει κακό παρελθόν ο κύριο Χατζηδάκη. Θυμηθείτε την Ολυμπιακή, τη ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση πρόσφατα τη επικουρική ασφάλιση και τώρα την διάλυση του ΟΑΕΔ. Να σα ενημερώσω ότι από του 16 φορεί και κοινωνικού εταίρου, δεν είναι τυχαίο αυτό, που συμμετείχαν στην ακούραση, στην Ειδική Επιτροπή Ακούραση Φορέων, μόνο ο Σύνδεσμο Βιομηχάνων ήταν θετικό για το νομοσχέδιο. Αυτό, κυρία Δημογεράκη, λέει πολλά. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία τρία χρόνια τώρα, που είναι ταυτόσιμα με το σημερινό νομοσχέδιο? Τι κάνει? Και ειδικά το Υπουργείο Εργασίας, γι' αυτό το λέω. Να σας θυμίσω, συνοπτικότατα, κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, σχεδόν κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση του 8ωρου, το 10ωρο χωρίς αποζημίωση, τη 2ωρη την υπεροριακή απασχόληση, την αποδιάργανωση του ΣΕΠΕ, και αυτό παρακαλώ με νόμους. Η ίδια η πολιτική, κυρία Βουλγεράκη, για να έρθω στο θέμα μας, η ίδια η πολιτική μαζί τότε με τον κύριο Βενιζέλο Σαμαρά, τον Βρούτσι, δεν είναι μακριά, κατήργησαν σε ένα βράδυ την εργατική αστεία και τον ΟΕΚ, μοναδικό οργανισμό κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής. Εξαφανίζοντας τότε εκατομμύρια, για να μην πω δεις, αποθεματικά, τα οποία ήταν χρήματα των εργαζομένων. Έχουν σημασία αυτό που σας λέω και σας αναφέρω, γιατί σχετίζονται άμεσα με τον ΟΑΕΔ, στον οποίο υποτίθεται μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες τότε. Δεν μεταφέρθηκε καμία αρμοδιότητα προφανώς στον ΟΑΕΔ και παράλληλα μαζί με τις αρμοδιότητες, δηλαδή του ΟΕΚ και της εργατικής αστείας,
μεταφέρθηκαν στα αποθεματικά που, όπως σας λέω, ήταν εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. Καμία συμμετοχή του κράτους. Δυστυχώς από τότε έμειναν ατιμόρυτα όλα αυτά, κυρία Δουλειράκη, και έρχονται σήμερα, και εκεί φταίμε κι εμείς για την ατιμορρησία, για να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Και έρχονται σήμερα να διαλύσουν τον ΟΑΕΔ, μοναδικό θα έλεγα πλέον οργανισμό κοινής ωφέλειας, με το πρόσχημα αυτό που είπατε στην αρχή στον πρόλογό σας. Ότι, και ακούστε τώρα να δείτε ποιο είναι να μην πω το γελίο, να μην πω. Με το πρόσχημα ότι υπάρχουν άνεργοι με εισοδήματα και επιδοτούνται. Κοιτάξτε, θέλει να κάνει ο κύριος Χατζηδάκης ένα... Εγώ λέω ότι υπάρχουν αυτά, έτσι. Θέλει ο κύριος Χατζηδάκης ένα ξεκαθάρισμα να κάνει μαζί του, συμφωνούμε. Να γίνει διασταύρωση στοιχείων, μα έτσι κι αλλιώς ζούμε και βιώνουμε πλέον την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οπότε μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό. Μάλιστα. Αλλά σκοπός, κυρία Δουλγεράκη, είναι άλλο. Σας υποψιάζει δηλαδή το γεγονός ότι δεν πάει σε αυτό τον έλεγχο, αλλά συνολικά... Μισό, ο κύριος Χατζηδάκης μιλάει για 40.000, το ακούσατε κι εσείς πολίτες, με αιτήσιο εισόδημα. Δεν είπε 40.000 στην αρχή, 40.000 είπε μετά που θέσαμε ισχυρά ερωτήματα. Να το πω. Θα με αφήσετε να το πω. Ένα λεπτό. Είπε λοιπόν 40.000 πολίτες με ετήσιο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ είναι στις λίστες του ΟΑΕΔ. Βρέθηκαν 1.232 εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ πάνω από δεκαετία με εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ. Εσείς λέτε λοιπόν ότι δεν μπορεί η Συλλήβδη να τιμωρείς, συνολικά να τιμωρείς όλους τους ανέργους. Πήγαινε και έλεγξε, μα πώς είναι, 40.000 είναι αυτοί που λες ότι υπάρχουν και δες τι θα ζητήσεις, πώς θα το ζητήσεις, ή βγάλ τους από τις λίστες. Αυτό μου λέτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εγώ δεν θα πάω στους 230 που είπε στην αρχή και μετά που του θέσαμε ισχυρά ερωτήματα πήγε στους 40.000 και λέω εγώ, κυρία Δουλειράκη, να συμφωνήσω να μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αφαιρείς λοιπόν τους 40.000 αφού έχεις ήδη τα στοιχεία, δεν σου φταίει το 1.060.000, γιατί σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγγεγραμμένη η κυρία Δουλειράκη είναι 1.100.000. Άρα αφαίρεσε τους 40.000 μαζί σου. Κύριε Χατζηδάκη, δεν θα στείλει στο Κιάδα όμως το 1.060.000. Ωραία, ερώτημα δεύτερο. Είναι, ναι, ερώτημα αλλά, δεύτερο. Αλλά ακούστε, αφήστε με να πω μόνο αυτό. Ο στόχος και το σχέδιο δεν είναι αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που προχωρά, αυτό διαφαίνεται από τη σύνθεση και τη μείωση των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΕ. Για δίθεν καλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Ο στόχος όμως, κυρία Δουλειράκη, ξέρετε ποιος είναι. Είναι να αποκτήσει ο διοικητής του ΟΑΕΔ πλέον υπερεξουσίες, ακούστε ποιο είναι το μυστικό, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδυνεύσει από πιθανόν βέτο των φορέων που ο αριθμός τους ήταν αυξημένος προηγούμενα έτη και μάλιστα σε μια περίοδο, κυρία Δουλειράκη, που ο ΟΑΕΔ θα διαχειριστεί, για να μην πω δισεκατομμύρια, εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, συν τα αποθεματικά, ακούστε, τα αποθεματικά, όπως μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης, έχουν μεταφερθεί, να τα δούμε. Γιατί είναι πάνω από, είναι πολλά εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ευρώ θα έλεγα. Οπότε, κυρία Δουλειράκη, δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Είναι και η ανακοίνωση που βγάλαμε χθες. Σήμερα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ολομέλεια μέχρι τις 11. Έχουν μείνει γύρω στις 15-20 βουλευτές να μιλήσουν ακόμα. Και έχουμε καταθέσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα του νομοσχεδίου που νομίζουν. Νέα Δημοκρατία δεν το έκανε αυτό κάποια στιγμή, νομίζω, ή το έκανε. Ορίστε. Και η Νέα Δημοκρατία νομίζω το έκανε αυτό. Όχι. Όχι τελικά. Ονομασία ψηφορία έχει κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον ΚΚΕ. Επί συγκεκριμένων άρθρων για να δούμε επιτέλους τι άρθρο που βάλουν κατά του κοινωνικού κράτους. Ευθέως. Ωραία. Άρα λοιπόν το μέγα ζητούμενο για σας είναι αυτό. Πρώτον, οι υπερεξουσίες του διοικητή και δεύτερον, αλλά επέκταση αυτού, κύριε Βαρδάκη, το πώς θα διαχειριστούν τόσο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως επίσης και τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ. Βεβαίως. Και δεν θα επιτρέψουμε, κυρία Βουγγεράκη, γιατί και εκεί η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι επιδότηση. Η ρουσφετολογική επιδότηση που έχει κακό παρελθόν, να σας θυμίσω τα σκόηλ ελικίκου, δηλαδή τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, που διοχετεύει πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εδώ χρειάζεται ένα συγκεκριμένο έλεγχο. Γι' αυτό σας είπα ότι οι υπερεξουσίες ενός διοικητή, ενός δημόσιου οργανισμού πλέον, γιατί η δημόσια υπηρεσία θα είναι πλέον ο ΟΑΕΔ, υποτύπου Γενικής Γραμματείας ενός Υπουργείου, που αυτό δεν βολεύει σε καμία περίπτωση το κοινωνικό σύνολο.
Αλλά να κλείσω να σου πω ότι πρέπει να καταλάβει επιτέλους η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί και δεν νομιμοποιείται, θα έλεγα εγώ, να διαχειρίζεται χρήματα των εργαζομένων, γιατί είναι αποκλειστικά εισφορές, όπως σας είπα, εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτά που απορρέουν και είναι εκατομμύρια ευρώ στον ΟΑΕΔ, χωρίς, κυρία Δουγεράκη, τα τελευταία δυστυχώς χρόνια να έχει καμιά παροχή ο εργαζόμενος. Σας το εξηγήσω με μία κουβέντα. Άρα, να τελειώσω όμως αυτό, να πω ότι δεν νομιμοποιούνται να διαχειρίζονται αυτά τα χρήματα χωρίς τους εργαζόμενους, χωρίς την άποψη τη σχέση των εργαζομένων που θα είχαν μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Και να σου το πω απλά και καθαρά. Εσείς είσαστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Δέστε το καθαριστικό σας σημείωμα για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε, να δείτε πόσα χρήματα και πόσα χρόνια πληρώνεται υπέρ ΟΕΕΤ και εργατική συστία, τα οποία μεταφέρθηκαν προφανώς στον ΟΕΕΤ. Άρα τώρα τα πληρώνεται υπέρ ΟΕΕΤ. Για πετε μου, κυρία Δουγεράκη, παλιά, για να μην τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, πριν 6 χρόνια, 5 χρόνια, 4 χρόνια είχατε κοινωνικό τουρισμό, χωρίς αποκλεισμούς, είχατε αγορά βιβλίων, είχατε θέατρο και αυτά δεν σας τα χάριζε κανείς, τα παίρνατε βάσει των εισφορών που πληρώνατε. Και πληρώνει όλος ο κόσμος που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Μάλιστα. Αυτά τα χρήματα που πήγαν. Mm-hmm. Πού πάνε σήμερα, μπορείτε να μου πείτε. Εσείς τι αποδοχές, τι παροχές έχετε από αυτά τα χρήματα που πληρώνετε. Ένα κοινωνικό τουρισμό που έβαζαν ένα πλαφόν και έβαζαν 10 εκατομμύρια ένα ποσό, για να σας πω τι πια έκανα τα τελευταία 3 χρόνια, ένα προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία δεν συμμετείχε κανείς, γιατί του πλήρωναν μόνο τη διαμονή στο ξενοδοχείο. Ποιος θα βρήκε τα χρόνια της κρίσης, κυρία Δουλειράκη, χρήματα για εισιτήρια να πάει στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού? Πού θα έβρισε φαγητό, πού θα έβρισε το ένα, πού θα έβρισε το άλλο, όταν του πλήρωνε μια. Ωραία, εσείς λοιπόν λέτε από τη δική σας την πλευρά, για να το ολοκληρώσουμε. Πρώτον, αυτά τα οποία είπαμε με τις υπερεξουσίες σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των χρημάτων Ταμείου Ανάκαμψης, όπως επίσης και των αποθεματικών, παράλληλα με αυτό το περίφημο, εδώ δεν πάμε σε επιδότηση της ανεργίας, γιατί και εσείς φωνάζετε περί επιδότησης της ανεργίας, της εργασίας, αλλά αυτό το οποίο λέει ο κύριος Χατζηδάκης, επιδότηση εργασίας, είναι ουσιαστικά ένα δίλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί δεν θα ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Αυτό μου λέτε κοντολογίες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και αυτά, κυρία Χατζηδάκη, εμείς δεσμευτήκαμε χθες ότι θα επαναφέρουμε τον ΟΑΕΔ στον πρώτερο σχηματισμό. Αλλά ακούστε, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που είπατε. Τελευταία κουβέντα. Όχι, μετέφρασα αυτό το οποίο καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε εσείς. Ναι, ναι, κυρία Δουγεράκη, και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ένας άνεργος ο οποίος θα βρει μια δουλειά και θα παίρνει το 50% του Ταμείου Ανεργίας, δεν διαφώνησε κανείς. Δεν διαφώνησε κανείς. Αλλά αυτό ήταν ένα προπέτασμα καπνού σε προηγούμενη διάταξη που είχε φέρει ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτό που αφορά αποκλειστικά τον ΟΑΕΔ, είναι, σας είπα, και ακόμα και η σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μεθοδεύσει για να υπάρχουν υπερεξουσίες στον πρόεδρο του ΟΑΕΔ. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ για αυτές τις κουβέντες. Θα δούμε και τις εξελίξεις και πώς τα πράγματα. Σας λέω, σήμερα 12 η ώρα υπάρχει η ονομαστική ψηφοφορία. Αν και δεν ελπίζουμε να γίνει κάτι διαφορετικό, αφού δεν έγινε τις 5 προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλά να είστε.